Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast Άρης εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με τον απόϊχο του Νάντο Ολυμπιακός 2-1 και απαντήσει σε σχόλια. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι πάντα όσο γίνεται πιο αντικειμενικά και αμερόληπτα άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο σαν και εσένα είτε τρομακτικές ιστορίες που τις αφηγούμε και έχουν μυστήριο ενδιαφέρον Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, freestyles, χωρίς πρόβες, προσοχή ακατάλληλα, αλλά και αστρονομία, τρομερή επιστήμη, μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, εκ των προτέρων το εκτιμώ. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εκβαθέων όλες και όλους από όλο τον κόσμο που ακούνε την εκπομπή, πραγματικά. Θα ξεκίνησω από τα άτομα που έχουν στείλει σχόλιο, έχουν κάνει σχόλιο, από τις κυρίες ή δεσποινίδες, όπως πάντα, Ευγενία Αποστολοπούλου, Ανδριάνα Κορκουλά, Μαρία Γιανοπούλου, Σάουθπο, Παύλος Ζήκος, Γιανέλος Γιώργος, Νικόλαος Παπάζογλου, Κώστας Δί, Γιάννης Καρδουλάκης, Madman, Δίας 1957 Ανδρέας Μπεκιάρης, Τριαντάφυλλος Χριστοφάλος, Σπύρος Παλ, Τζέραρντ, Στυλανός Πατακός, Πίπης Τσόκ, Επαμεινώνδας Λαδόπουλος, Ανδρέας Τριανταφύλου, Ντένες Μελ από Κένναρα, Κωνσταντίνος Ξαρχός, Jason83, Διονύσης Ιωάννου πάλι από Κιάνερα, Μαριτσολάκη, Τσολάκης, κουκούλα 147 από το Queens, New York, USA, Γενέτη μου, Χάρης Πογαρίδης, Κωστάκης, Μέν, Κότς Ζακ, Κώστας Χρονόπουλος, Κώστας Κουρουνιώτης, Γιάννης Ζάχος, Πάρης Χατζηδήμας, Θάνος Δημάκης, Μιχαήλ Κάπα, εξαιρετικό ακροατής, Ευθύμιος Δήμος, Πιτς Πανός από Τάρπιν Springs, Florida, USA, Alexander Πατεράκης, Καπετανάκης Δημήτριος, Γιάννης Παπ, PG7 Παύλος, Γιάννης Τυροβόλης, Τάκης από Φιλαδέλφια, Pennsylvania, USA, έχω κατέβει πολλές φορές με τα αμάξι από Νέα Υόρκη φίλε, όπως και η Καναδά έχω ανέβει και μάλιστα έδειξα το διαβατήριό μου το Αμερικάνικο και με αφήσα να περάσω. Τίποτα. Κομπλέ, τότε, στα καλά τα χρόνια. Χρήστος Καλογερόπουλος, Στράτος Λεμάνης, Χάρης Γιάννος ή Γιάννος, βασικά ναι, Προφήτης Εφτά που μένει Κύπρο, Σκοτεινόψυχος, Αριστίδης Άρης, Νουή Νίκος, Άκης Ρόη, Ανδρέας Μη, Γιάννης Παναγιώτου, Χρήστος Καλογερόπουλος, Γιάννη Αγγελιδάκης, Γιώργος Δασκαλάκης από τα Χανιά, υπέροχα Χανιά, και γενικά σε όποιε και όποιου έχω παραλείψει. Γιατί σίγουρα έχω χάσει και εγώ την μπάλα. Από εκεί πέρα όμω την μπάλα την έχει χάσει και ο Ολυμπιακό, να το πούμε χήμα, και συγκεκριμένο ο προπονητή του, αλλά φυσικά και οι παίχτε, όλοι έχουν ευθύνη σε μια ήττα. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Τέλο πάντων, α τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Θα ξεκινήσω κάπως ε, αντίθετα, δηλαδή με βάση τα όσα υπόθηκαν χθες από μένα. Για άλλη μια φορά παρεξηγήθηκε κάτι, έχω ζητήσει να μην παρεξηγείτε μετά από αγώνες, διότι δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο το να θυμάσαι με χρονολογική σειρά και όλας και τα λεπτά στα οποία θα συμβούν οι φάσεις και τα λοιπά και να τα λες εδώ πέρα, χωρίς σημειώσεις, όμως ε, απ' την άλλη δεν καταλαβαίνει ο καθένα εδώ πέρα. Το ότι θα πω εγώ μια καλή κουβέντα για να παίχτη από κεκτημένη ταχύτητα κατά λάθο δεν είναι τώρα να πέσαμε φά. Εντάξει, σαφέστατα και ο Αμπουμπακάρ Καμαρά ήταν χώμα και το είπα ότι δεν είναι έτοιμο κτλ. Απλά τόνισε το γεγονό ότι δεν ήταν όντως τραυματία. Και επίση τόνισε το γεγονό ότι είναι ντερέκι, ότι είναι σώμα, κορμί, δυνατό. Αυτό θα βοηθήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχα πει. Από εκεί πέρα. Το ότι κέρδισε μερικά τζαρτζαρίσματα έτσι, στον ε, χθεσινοβραδινό χθεσινό αγώνα τέλο πάντων με την Αντ, δεν είναι κάτι. Δεν λέει ότι πρόσφερε. σα ίσα, -ίσα που ελαραμπή πρόσφερε περισσότερα γιατί κράτησε και λίγο μπάλα έστω. Που ο προπονητή κακό δεν τον είχε περάσει τον ελαραμπή νωρίτερα. Και έβαλε ένα παίχτη ο οποίο καθόταν τόσο καιρό, όπω είναι ο Αμπουμπακάρ. Αλλά ας μην πούμε για τι αλλαγέ, είναι πονεμένη ιστορία. Ο Κομπεράν δεν πέτυχε ούτε μία Δηλαδή όλες οι αλλαγές του ήταν λάθος για μένα. Όλες. Μα όλες. Και φυσικά το γεγονός ότι δεν πέρασε στον αγώνα τον Βαλμπουενά. Αφού έχεις το 1-1 αυτό, θες να το κρατήσεις τελικά. Τι θες να κάνεις. Ξέρεις τι κάνεις. Τη μία βάζεις μέσα και Αμπουμπακάρ και Αλαραμπή. Μήπως κάνεις το 1-2. Ήταν φιλόδοξο αυτό έτσι όπως σερνόντουσαν οι παίχτες μας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι θέλεις να κάνεις. Θα μπει στα καρέ σου. Να σε κλείσουνε. Να δώσεις και άλλο γήπεδο. Ναι. Μία, δύο, τρει. Εγώ το βλέπα προσωπικά. Αλλά δεν μου πήγε η καρδιά φυσικά να το ποντάρω live. Ότι θα μπει το 2-1 γιατί δεν γίνεται. Για Ολυμπιακό δεν μπορώ. Πώ θα γίνει, δεν μου βγαίνει. Άλλα ξέρω εγώ. Άλλα στοιχήματα θα τα ποντάρω, ξέρω εγώ. Που φαίνονται, κάνουν μπαμ. Ότι θα γίνουν έτσι. Έτσι. Τέλο πάντων, δεν χρειάζεται να αναφέρω γιατί δεν θέλω να σε πάρω και στο λαιμό μου. Έχω πει, δεν θέλω να δίνω προβλέψει. Έτσι. Και α βγαίνω λίγο κερδισμένο. Από εκεί πέρα. Εσύ Φιτσίρικα, κορμπεράν, ήθελε τι να κάνει, να κρατήσει την μπάλα, προφανώ. Να κρατήσει την μπάλα, ρε ήθελε στη... στη βούλα, στο κέντρο του γηπέδου, κάτι. Άρα ο Βαλμπουενά εκεί δεν βοηθάει, βοηθάει. Έχει αυτό το στοιχείο που δεν το έχουν οι άλλοι. Του περνά γρήγορα. Τι γεροντάρε αυτέ, Βαλμπουενά και Λαραμπή, είναι και γενετηρά του, ξέρουν και το γήπεδο, τα πάντα. Ειδικά ο Βαλμπουενά, το έχει φάει με το κουτάλι τα γήπεδα αυτά της Γαλλίας και μετά βγαίνεις και δηλώνεις ότι η ομάδα άξιζε την ισοπαλία. Μα καλά τι πίνεις δηλαδή. Άξιζε την ισοπαλία. Ποια ισοπαλία. Δηλαδή αυτό που μου δείχνει εμένα ότι δεν βλέπεις μπάλα ή δεν βλέπεις μπάλα ή είσαι ανώριμος και δεν το αναγνωρίζεις όπως ανώριμος ήσουνα όταν έδωσε τη χειραψία αυτή ούτε καν κοιτούσε τον άνθρωπο τον Κομποαρέ περνώντας και μπαίνοντα προς την καταπακτή για να κατευθυνθεί προ τα αποδητήρια, είναι δυνατόν ο σωστό ο κύριο, το αρσενικό έτσι, αλλά και το θηλυκό. Γιατί το ίδιο, χειραψία φάτσα-φάτσα και τέτα τέτ ξέρω εγώ. Και κοιτάς τον άλλον στα μάτια και του δίνει το χέρι σου και είσαι όρθιο, όχι καθήμενος. Αν ο άλλο ειδικά είναι όρθιο, σηκώνεσαι εσύ και του δίνει χειραψία. Θα έρθω εγώ εδώ πέρα να σα μάθω τρόπου στην Ευρώπη, ντροπή! Τέλο πάντων. Αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε, το ξαναλέω. Το είδαν και άλλα παιδιά. Έτσι και συμφωνήσανε με αυτή την παρατήρηση. Αλλά να ήταν μόνο αυτό. Αυτό θα το εντάξει. Εδώ είναι και κάποιοι παίχτε οι οποίοι. Εντάξει, εγώ δεν κοιτάω τώρα. Έλει, Έλειπε εμβυλά, είναι και τι έγινε. Και τι έγινε, Ολυμπιακό είμαι. Πρέπει να τον αντικατα, αντικαταστήσω. Το οφείλω. Οφείλω να έχω το εμψυχοδυναμικό. Έτσι, να μην έρχεται η καταστροφή όταν λείπει ένα ή δύο παίχτες, Λοιπόν, όπω και ο Ινμπομ, λοιπόν, αυτό δεν είναι τώρα δικαιολογία. Είναι κάποιοι παίχτε στον Ολυμπιακό, οι οποίοι πρέπει από μόνοι του να πάνε να πούνε: Ωραία, ορίστε κύριε Μαρινάκη, πάρ το δελτίο μου, κρέμασέ το εκεί και πάει στο διάολο. Πάνω να φύγω. Είναι απλό. Δεν γίνεται. Αλλά με τέτοιου μισθού σιγά μην το κάνουν αυτό. Σιγά μην έχουν την τσίπα να πούνε: Εντάξει, εγώ δεν είμαι για εδώ πέρα. Δεν κάνω για εδώ. Τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι παίχτε. Το αφήνω στην κρίση του καθενό. Εγώ μπορώ να πω μερικά ονόματα. Ξέρω εγώ, Ρέαπτουκ, Μπουχαλάκη, Άβυλα, τέλο πάντων. Ακόμη και ο Κούντε πραγματικά δείχνει ότι είναι λίγο. Πότε έδειξε ο Κούντε ένα καλό πρόσωπο, Μήπω ήταν προ το τέλο του πρωταθλήματο που ήταν όλοι σκασμένοι και κουρασμένοι, Και μήπω ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι κατώτερη αυτή, κατώτερη επίπεδου. Λέω εγώ τώρα, γιατί εκεί έδειξε ένα καλό πρόσωπο προ το τέλο και είπαμε όλοι, Ω ο Βλάκα, ο Μαρτίν, ξέρω εγώ, τον χαρακτηρίζαν όλοι και χειρότερα από αυτό. Γιατί, ξέρω εγώ, δεν τον έβαζε και τα λοιπά. Ορίστε, και τώρα που παίζει σε σειρά αγώνων, συνεχόμενε αγώνε, τι έδειξε. Άρα είχε τελικά δίκιο. Έτσι. Και α τα ποτάκια του ο Μαρτίν, σε αυτό, σε αυτό, έτσι. Λοιπόν, τελικά βγαίνει αυτό γιατί φαίνεται ότι είναι λίγο δεν είναι σε καλύπτει. Είναι 27 ετών. Έπρεπε να είναι ήδη έμπειρο, είναι διεθνή. Τίποτα. Χαμηλό ταβάνι. Χαμηλό ταβάνι. Και ο Κανέ είχε χαμηλό ταβάνι. Ήταν το εξάριστο δεύτερο, τον δίνει και μετά δεν τον αντικαθιστάς. Αντικαθιστά. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να βρει αντικαταστάτη. Πρέπει. Έπρεπε ήδη να έχει έρθει. Γιατί τώρα εντάξει, απογειωθήκαμε όλοι με τη μεταγραφή του Μαρσέλο και ξαφνικά έγινε ανώμαλη προσγείωση με αυτόν τον αγώνα τη ΝΑΤ, Μπορεί να μα βγει και σε καλό. Βασικά, εμεί εδώ που τα λέμε, δεν, έχει, δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι η διοίκηση τι θα κάνει. Έτσι δεν είναι. Η διοίκηση να ξυπνήσει, να πει: Ωπ, αφού προσγειωθήκαμε έτσι ανώμαλα, για κάτι να σηκωθούμε τώρα να κάνουμε κάτι κινήσει, έστω με ελεύθερου κάτι, ιδανικού, ξέρω εγώ. Ό,τι είναι δυνατόν τέλο πάντων να γίνει τώρα, να φύγουν κάποιοι, όπω καλή ώρα έφυγε ο Ρατζέλοβιτ, για να γίνει δουλειά να πούμε να βελτιωθούμε και να βλέπουμε κάτι που θα μας ευχαριστεί. Να στέκεσαι ωραία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να το καθαρίσει εύκολα, όπως πρέπει. Μου είπανε παιδιά ότι ξεσπάσανε στην τηλεόρασή τους. Τι σπάσανε. Εγώ πρότεινα να πάρουν από Νότια Κορέα μάρκα, έτσι, για στήριξη στους Νοτιοκορεάτες που έχουμε. Αν και ο Ιτζο με προβλημάτισε και εμένα. Και γενικά με προβληματίζει. Τέλος πάντων, θα τον δούμε στη συνέχεια. Μην βιαστούμε. Αλλά και για τον Κορμπεράν. Φυσικά ο Κορμπεράν με προβλημάτισε. Γιατί έδειξε ότι είναι μέγα αλχημιστή. Έδειξε ότι δεν έχει επαφή. Πώ το λένε, δεν είναι, είναι λε και ήρθε τώρα μόλι. Και χειρότερα μπορεί. Δηλαδή ο καθένα βλέπει τα λάθη που έκανε και το σύστημα αυτό που κατεβάζει. Εντάξει, πε ότι δεν φταίει, αυτό είναι η απόδοση των παιχτών. Ωραία. Αλλά και το σύστημα. Δεν σου ταιριάζει, μωρέ. Με ποια εργαλεία. Τα έχουμε πει εκατό φορέ. Τα έχουμε πει. Και στο συγκεκριμένο το σύστημα, βάζοντα μπουχαλάκι στο κέντρο, με έναν δίπλα του, αυτό έχει ανάγκη για δύο δίπλα του. Δεν μπορεί να έχει έναν μόνο. Δεν μπορεί. Είναι έγκλημα. Έκανε εγκλήματα, Κορμπεράν. Και δεν τα λέω αυτά για να φύγει ο άνθρωπο από τώρα και. Όχι. Όχι. Αυτό είναι τη διοίκηση απόφαση. Τι, θα το πω εγώ ή εσύ ή Αλλά φαίνεται ότι δεν σκαμπάζει, έτσι φάνηκε. Δηλαδή στα δύσκολα θα τον κρίνουμε. Πού θα τον κρίνουμε, με το νιονικό, έτσι δεν είναι. Με το νιονικό και εγώ να είμαι στον πάγκο που δεν έχω σπουδάσει προπονητική. Έτσι, εραστεχνικά το έχω κάνει μόνο. Θα πάρουμε τον Άσο, θα κερδίσουμε. Και τι. Άλλο ξέσπασε σε μένα, εδώ, στα σχόλια, με την ήττα αυτή του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια, προς το τέλος. Εγώ τα ξημερώματα ξέσπασα στο κρεβάτι μου πάντως. Παράδειγμα. Εντάξει, ο καθένας με τον τρόπο του. Πάντως τώρα που λέω για κρεβάτι, αυτός ο Άβυλα χάνει πλέον το δικαίωμα να λέγεται Άβυλα. Από μένα προσωπικά δεν τον ξαναπώ Άβυλα. Ε, ναι. Ούτε καν. Γκονθάλο, πίπα, Άβυλα, ολόκληρο, τίποτα. Ούτε το πίπα. Το χαϊδευτικό, όπως το λένε. Το παρατσούκλι. Δεν έχει τέτοια. Όχι. Από εδώ και πέρα θα τον λέω, θα τον αποκαλώ Ισπανό Ανδρούτσο. Διότι βεβαίω θεωρώ ότι είναι μισό κλικ καλύτερος από τον Ανδρούτσο. Μπορεί και ένα κλικ. Ε, αυτό όμω, έτσι, σαν Ισπανό παίχτη, δεν αρκεί για τον Ολυμπιακό. Έτσι, είχα κάνει και εκπομπή αφιερωμένη σε εκείνον. Και τα είχα πει ότι δεν κάνει για βασικό σε αυτά. Και τέλο πάντων. Και ότι πονάει πίσω. Αλλά αυτό τελικά πονάει και μπροστά. Αυτό είναι, λέει, ακούγεται λίγο έτσι. Ναι, και όμω πονάει και μπροστά. Δεν είναι παράγει τίποτα. Όλα λάθο τα κάνει. Όλα λάθο. Και η πλάκα πια είναι ότι η μοναδική ευκαιρία του Ολυμπιακού σε όλο τον αγώνα έτσι, ήταν μια προσπάθεια δική του που φυσικά έκανε στραβοκλωτσιά. Έπρεπε το Βαλμπουενά αντί του Μπιέλ που είχε κουραστεί. Ο οποίο μόνο ήταν ο Μπιέλ που σου έκανε παραγωγή μπροστά. Εγώ αυτά θέλω να δω μπροστά. Το έλεγα και πριν τον αγώνα. Ότι θα πάει βάλει γκολ αφού θα φας που θα φας. Πίσω γίνεται τη κακομίρα. Πονά. Σισε, τραγικό. Τραγικό ο Σισε. Δηλαδή φιλούσε το φυλαχτό για να αμυνθεί, ξέρω εγώ. Καμία πάσα σωστή. Με την μπάλα κάτω, άστα για κλάματα. Άκου λέει δηλώσει ο Κορμπεράν. Επειδή λέει είχαν ψηλού παίχτε, λέει, ή τη Ναντ, εμεί να επιτεθούμε πιο καλά. Λέει, βάζοντα το σύστημα 3-4-3, που αυτό είναι 5-4-1, έτσι, για μένα. Με αυτό το σχήμα, λέει, θα πετύχουμε. Ωραία. Και το είπε μετά τον αγώνα, μάλιστα, το δήλωσε. Και μετά, φυσικά, έψαχνε δικαιολογίε για το Φάουλο στον Αμπουμπακάρ Καμαρά. Και τι έγινε. Συνέχισε να παίζει. Σφύριξε ο διαιτητή. Σφύριξε κανένα διαιτητή. Όχι, βέβαια. Παίζει. Ό,τι και να γίνει. Και ο κόσμο, να γίνει ανάποδα, συνεχίζει να παίζει. Γιατί θα χάσει τα αυγά και τα πασχάλια μετά. Και να που έγινε. Σε χτυπούσαν από την ίδια πτέρυγα αυτήν του Ρεάπτσουκ, τον πιάσαν κορόιδο. Ο Κουμπορέ είναι ένα κανονικό προπονητή. Μια χαρά. Δεν κάνει ο καρέμπε κανένα μαγικό. Μπα και τον φέρναμε. Έστω και το καλοκαίρι. Και α ερχόταν τώρα ένα Έλληνα που αγαπάει την ομάδα. Υπάρχουν διάφοροι. Χρειάζεται να του ονομάσω. Υπάρχουν. Κανα δυο μου στο μυαλό. Ένα τάπα, ο Νίκο Αναστόπουλο ένα τάκαρο, λεμονή. Αυτοί αγαπάνε την ομάδα. Και α ακόμη και με αυτού πιστεύω ότι χθε καλύτερα θα τα πηγαίναμε. Από πλευρά πάγκου, ε, προπονητή. Το πιστεύω αυτό ακράβαντα. Όποιο διαφωνεί, α διαφωνεί, δεν πειράζει. Εγώ εξάλλου τη διαφωνία τη σέβομαι. Έτσι, όταν ο άλλο είναι και εκείνο σεβαστικό. Και το έχω αποδείξει αφήνοντα να περάσουν και μηνύματα. Έτσι. Και ανταλλάσσοντα απόψει με εκείνα τα άτομα. Όταν όμω ο άλλο έρχεται αεράτο, το παίζει ξερόλα και με αποκαλεί εμένα ρε, χωρί να έχουμε κάνει μαζί στρατό ή να γνωριζόμαστε ή να έχουμε κάνει φυλακή ή οτιδήποτε. Λέμε τώρα, εγώ έχω λευκό ποινικό μητρό, αλλά λέμε, λοιπόν, μην αλλάξει αυτό και χρειαστεί κάτι γιατί δεν γίνεται. Σεβαστικά. Εγώ εντάξει, απαντώ ακόμη και στα μηνύματα που δεν έχουν τα σχόλια, που δεν έχουν καλησπέρα και καλημέρα και γεια σου. Δεν πειράζει. Απαντώ και σε αυτά δεν έχω θέμα. Δεν ζη, δε ζητάω πολλά. Όμω, όταν δω ότι ο άλλο μιλάει με το ρε, κόβεται, τελείωσε. Είναι το τελευταίο του σχόλιο. Λογικό δεν είναι. Εντάξει, για σένα μπορεί να μην είναι, γιατί δική μου νοοτροπία είναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, να με πει και «άρη» και φίλε και ό,τι γουστάρει. Αλλά όχι το ρε. Όχι ρε, το ρε, όχι, αλλού. Το ρε στου οικείου σου. Αυτοί που του ζει από κοντά. Εδώ μπορεί να νιώθει κοντά μου, ακούγοντά με, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και εξάλλου υπάρχουν κάποιοι ακροατέ που κάνουν σχόλια και του ξέρω ήδη από τώρα, του ξέρω όχι προσωπικά, ξέρω τι διαθέσει του, ξέρω ότι δεν είναι ξερόλε. Ξέρω ότι. ξέρω βασικά αυτό. Και είναι μια χαρά. Όμω, άμα έρχεται ο άλλο ξαφνικά από το πουθενά και αρχίζει και το παίζει ξερόλα, ε, είναι το τελευταίο του σχόλιο. Τέλο πάντων, τώρα για του προπονητέ, μετά από τέσσερα χρόνια ο Μαρτίν άρχισε τις τρελές δηλώσεις. Έτσι, δηλώσεις που μας κουφαίνανε και μας είχαν τρελάνει. Τούτος εδώ, άρχισε από τώρα. Αυτό ο, πρέπει να μας προβληματίζει, ε. Εδώ, παιδάκι, μου βγήκε ο Μπιέλ και δήλωσε χήμα. Παίξαμε όπως παίξαμε γιατί δεν μπορούσαμε άλλο. Δεν αντέξαμε. Χαρακτηριστικά το είπε, μας υποχρέωσε ο αντίπαλος. Δεν ήταν το πλάνο μας. Εντάξει, αυτό σου λέει ότι έχει γίνει κακή δουλειά, εννοείται. Εγώ έχω πει να αλλάζανε και τα πόμολα εκεί στο Ρέντι. Να έμενε μόνο η μεταφράστρια Μαρίνα Τσαλή. Η οποία δεν πηγαίνει και καθημερινό, έτσι. Αλλή μόνο. Δεν πηγαίνει καθημερινό του Ρέντι. Καμία σχέση. Είναι εκεί ο Ρομπέρτο, λοιπόν, με του Ισπανού. Εντάξει. Δηλαδή δεν γίνεται. Γυμναστέ, διατροφολόγοι, εργοφυσιολόγοι. Έξω. Δεν έχω κάτι μαζί του. Δεν του ξέρω και ονομαστικά. Αλλά έξω έξω. Αποζημιώσει, α φάνε και τα λεφτά τα εγγόνια του. Δεν του θέλουμε στον Ολυμπιακό. Με βάση αυτό που έχουμε δει φέτο. Γιατί δεν γίνεται ένα πρόσωπο να τα πάρει όλο το φταίξιμο. Έτσι. Που λέγεται Μαρτίν, όλα στο Μαρτίν. Δεν γίνεται. Και το επιτελείο του. Είναι και πολλοί άλλοι που έχουν μείνει ακόμη στο Ρέντι. Και πρέπει να φύγουν. Ναι, εμεί ω φίλοι του Ολυμπιακού στηρίζουμε τον εκάστοτε προπονητή, αλλά όταν κάνει εγκλήματα θα το πούμε. Εντάξει, και από εκεί και πέρα η διοίκηση αποφασίζει. Μέχρι εκεί. Εγώ δεν είπα να φύγει αύριο το πρωί, για παράδειγμα, ο Κορμπεράν, αλλά ούτε είπα να μείνει. Απ' την αρχή ήμουν επιφυλακτικό, τα έχω πει εδώ, όταν, ήμουν, όταν είπα ότι ήμουν επιφυλακτικό, πέσανε να με φάνε. Και τώρα βλέπουν αυτά που του έλεγα. Ότι δηλαδή ε, είναι κακό διαχειριστή μέχρι στιγμή. Οπα, πάλι να πάρω. Λοιπόν, είναι ένα διαχειριστή ο οποίο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πώ το λένε. Άσε που δεν επιλέγει του παίχτε. Δεν γίνεται τώρα. Δεν βγάζει αίμα από την πέτρα, πώ το λένε. Ένα Έλληνα προπονητή πιστεύω θα το έκανε καλύτερα αυτό. Έτσι είναι η άποψή μου γενικά για τώρα. Και μετά κλείνει έναν καλό, σοβαρό για το επόμενο καλοκαίρι. Τον έχει κλείσει από τον Απρίλη, όπω είχε κάνει τότε με τον Μαρτίν, να βλέπει την ομάδα αυτά. Αυτό είναι μια σκέψη. Άλλο μπορεί να έχει άλλη ιδέα, να φύγει αμέσω ο Κορμπεράν. Ή να ερωτευτούμε τον Κορμπεράν και να μείνει για πάντα για πέντε χρόνια που είπε ο ίδιο που θέλει να μείνει. Ο καθένα θα πει τα δικά του. Στο 93 ξανά λοιπόν, το έφαγε στον κόλ που φαινόταν. Αυτό με εκνευρίζει προσωπικά, το λέω και βγάζω καπνούς από τα αυτιά. Άστο, μην τα περιγράφω. Μπαίνει μέσα μου, ωραία, να κυνηγεί το χ. Μπαίνει να κυνηγεί το χ, αυτό που έλεγα να μην κάνει. Μην πα για την ισοπαλία, ρε άνθρωπε. Πήγαινε για την νίκη. Και εντάξει, αν την ισοπαλία, πάει στο διάολο. Αν όμω ε, Πα για το, αυτό, για το χ, την ισοπαλία. Πα χαμένο, τέλο. Από χέρι σε χαμένο. 9 στι 10 φορέ. Μη σου πω και 10 στι 10. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα κάτσει να πάρει το χινάρι. Πάντω για τα σχόλια, ξαναλέω, ορισμένοι που κράζουν και τα λοιπά. Να έρθουν στη θέση μου να δούνε πώ είναι, να δούνε πόσα απίδια έχει ο Σάκο, ε. Το ξαναλέω. Και αυτά τα αεράτα, αυτός ο αέρας, το θάρρος αυτό ο αέρα, το θάρρο αυτό, στο κρεβάτι δεν έχει. Το ξαναλέω. Αν μιλάμε όμορφα, ναι. Άμα όμως μιλάμε έτσι, δεν. Εκεί πάει στο έτσι. Λοιπόν, προσπαθώ να τα πω κομψά. Γιατί σκάσανε και πάνε να εκεί. Ενώ ήρθανε. Ε, βέβαια. Ε, μετά που ήταν το Ολυμπιακό, δεν θα αρχόντουσαν. Έτσι. Σκεκριμένα τρει πάνε εκεί. Δύο βρήσανε, του απάντησα. Κάτι αναφέρανε για ένα μόριο του είπα ότι του περιμένει εδώ σηκωμένο. Και ο άλλο είναι ακροατή παλιό, ο οποίο. εντάξει, φυσικά δεν θα τον ονομάσω. Έρχεται παρατηρώ μόνο όταν χάνει ο Ολυμπιακό. Ναι, τα λέει όμορφα αυτά. Έκανε και το λάθο να με αποκαλέσει ρε. Αλλά δεν γίνεται να μου έρχεσαι όποτε σε βολεύει εσένα να κάνει σχόλιο. Όταν αποκτήθηκε ο Μαρσέλο, έκανε σχόλιο. Δεν έκανε. Εντάξει, το κάνω κι εγώ, όταν χάνει ο αντίπαλο, πάω να δω την κλάψα του, ξέρω εγώ τι, και διασκεδάζω, χαμογελάω ή και γελάω κιόλα. Αλλά δεν επεμβαίνω στα ενδοκαιογενειακά του, έτσι κι εσύ δεν επεμβαίνει εδώ. Γιατί είναι άτιμο αυτό που έκανε. Δηλαδή, στα καλά του Ολυμπιακού να μην σχολιάζει τίποτα και μόνο όταν έχει τρικυμίε ο Ολυμπιακό να μου έρχεσαι εδώ να σχολιάζει. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι υποκρισία. Έτσι, νομίζω συμφωνούν και όλοι οι Ολυμπιακοί. Δηλαδή, ε, εσύ κατά βάθο χαίρεσαι σαν Παναθναϊκό για την ήττα του Ολυμπιακού και έρχεσαι εδώ να ψαρέψει και να πει πράγματα. Λοιπόν, αυτό δεν περνάει, δεν γίνεται. Και έκανε το λάθο να με πει εμένα ρε, που δεν με ξέρει. Που εγώ σε δέχτηκα εδώ ω Παναθναϊκό που είσαι, αλλά δεν το εκτίμησε. Και φυσικά και δεν με νοιάζει η ηλικία σου. Εκατό χρόνων να είσαι, εμένα ρε, δεν θα με λες. Που θα μπαινα εγώ σε ενδοοικογενειακά αλωνών. Ο καθένα τα του οίκου του. Δεν έχει τέτοια. Ναι, να σχολιάσουμε αυτά ωραία, αλλά να ξέρουμε και τι λέμε και πώς το λέμε και τα λοιπά. Αν άκουγε καθημερινό ο καθένα, θα ήξερε ότι προσωπικά είμαι υπέρ τη ευγένεια. Δεν σου λέω να έρθει εδώ να μου μιλήσει, λε και είμαστε στη δεξίωση με το παπιόν, πώ το λένε, τα γραβάτε αυτά. Αλλά όχι και το άλλο άκρο, ότι παραγνωριστήκαμε και τέτοια. Το λέω, το ξαναλέω. Απλά θα είναι το τελευταίο σχόλιο. Είναι απλό, δηλαδή δεν υπάρχει. Και εγώ δεν κοιτάω συμφέρον. Θα μπορούσα να τα αφήνω όλα και να ρέει το πράγμα εδώ, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Πάνω απ' όλα είναι ανθρωπιά. Εδώ εξάλλου δεν έχω εγώ κάποιο κέρδο. Εντάξει. Ξαναλέω για να το κλείσω. Όποιο βρίζει, προσβάλλει, είναι ξερόλα ή μιλάει αεράτα, ρε και τέτοια και ιστορίε. Κόβεται τελείω. Υπάρχουν κανόνε, υπάρχουν νόμοι. Και αυτού του νόμου έτυχε να του ορίζω εγώ εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Έτυχε απλά επειδή μιλάω εγώ. <laughs> όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, ε, εντάξει, το κανάλι γράφει το όνομά μου, θα με λες Άρη ή φίλε και το, αλλά το ωραίο αλλού. Τελείω. Αυτό με βγάζει εκτό εαυτού. Γι' αυτό το λέω ξανά και ξανά. Και είναι η τελευταία φορά που το λέω για την εκπομπή τη σημερινή. Μετά θα πάρω άλλα μέτρα. Λοιπόν, που θα μου έρθει παναγνωικό να μου κουνιέται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στον Παλτάκο. Ρε Μπαλτάκο, εσύ τώρα βγαίνει και λε αυτά που λε και ναι, τον Μπαλτάκο θα του, θα του πω ρε, βεβαίω. Εκεί αλλάζει το θέμα. Κοίτα, μα λέει για στρατιώτε και αυτά. Και να μα λέει ότι ο Άγγλο ο Μπένετ, που επέλεξε ο ίδιο, αντί του Κλάτινμπεργκ, θέλει, λέει, να ανεβάσει του Έλληνε διαιτητέ. Που Έλληνε διαιτητέ, και να μην είναι ε, πουλημένοι, θα υποστηρίξουν έτσι κι αλλιώ την ομάδα τη καρδιά του. Θα κάνουν το συμφέρον αυτό που έχουν οι ίδιοι, και να μην είναι πουλημένοι. Οπότε γι' αυτό υποστηρίζω ξανά και ξανά μόνο ξένου διαιτητέ σε όλου του αγώνε τη Super League 1. Α είναι στι μικρέ κατηγορίε οι Έλληνε διαιτητέ. Τέλο. Και να κλείσω λίγο με κάτι χαρμόσυνο. Σάσα Βεζέγκοφ, με το που τελείωσε τι υποχρεώσει του με την εθνική Βουλγαρία, κατευθείαν στο σεφ για δουλειά. Και του είπαν: Εντάξει, φίλια, αγόρι μου, να ξεκουραστεί. Μπράβο του και στεναχωριέμαι από τώρα εάν αποφασίσει να πάει στο NBA του χρόνου, το καλοκαίρι. Όσο για τον Λούκα Ντάντσετ με τη μητέρα του, εντάξει, εκεί θλίβεσαι πραγματικά. Θλίβεσαι. Ουδέν σχόλιο. Ναι, με αποστομώνει αυτό εμένα. Θα αναφέρω το παράδειγμα του -το Ο Οικογενειακό πόσο δεμένοι είναι. Ο οποίο κατά το κούμπο, ο Γιάννη, έτσι, του παίρνει παραμάζωμα. Δηλαδή θα πάρει μετάλλιο, αυτό λέει η λογική, χάρη σε εκείνον. Εγώ θέλω το χρυσό, αλλά εντάξει, χάρη σε εκείνον. Κακά τα ψέματα. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την ακρόαση, για άλλη μια φορά. Ό,τι άλλο προκύπτει θα το αναφέρουμε εδώ από το κανάλι. Είτε στα σχόλια, είτε και για ό,τι φρέσκο είναι, ακόμη και εκπομπή, που ξέρεις. Θα δούμε. Περιμένουμε. Να είστε καλά. Χαιρετώ.